Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το κολοκάσι. Το κολοκάσι το αγαπάμε, αρκεί να ξέρουμε να το μαγειρεύουμε. Να σας πω ότι το κολοκάσι ουσιαστικά πρέπει να το μεταχειριζόμαστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μεταχειριζόμαστε και μία σελινόριζα. Είναι ένα root vegetable που σημαίνει ότι είναι κάτω από τη γη και σημαίνει πως θέλει αγάπη καθώς το μαγειρεύουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να το μαγειρέψουμε και να το μαγειρέψουμε σωστά. Οπότε ακολουθήστε λίγο τη συνταγή μου και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Πάρτε το κολοκάσι, άμα είναι μεγάλο, κόψτε το στη μέση. Μπουά, μπουά. Μπράβο. Και μ' αρέσει όταν το κολοκάσι είναι ωραίο, καθώς το κόβεις βγάζει γάλα. Είναι ποιοτικό. Να σου πω ότι άμα το κολοκάσι είναι παραγινωμένο, μας βγάζει μία άσχημη γεύση. Οπότε άμα δεν τα δείτε έτσι ωραία, όρημα, μεγάλα και να φαίνονται σεξι από μόνα τους, μην τα αγοράσετε. Γιατί μετά στο τέλος βγάζουν μία πικράδα που δεν μας αρέσει καθόλου στο φαγητό. Επίσης, μ' αρέσει το κολοκάσι που όταν το κόβεις, δεν υπάρχει έκφραση στα ελληνικά που να ακούγεται έτσι ωραία, αλλά στα αγγλικά ακούγεται ωραία, που λέμε το bleeding. Δηλαδή, ότι βγάζει αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις κατά το κόβεις και είναι φανταστικό. Μ' αρέσει σαν υλικό. Και μόνο σαν υλικό μου αρέσει. Οπότε, κόψε το έτσι πρώτα απ' όλα εδώ. Επειδή είναι root vegetable, είναι λογικό να έχει αρκετό χωματάκι, αλλά μην ανησυχείτε. Γιατί το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι, λένε. Μπράβο. Λοιπόν, αφαιρέστε ό,τι φλούδα υπάρχει. Δεν τρώγεται, δεν είναι βρώσιμη και δεν είναι σωστό να τη χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, αυτά εδώ τα αφήνω στην άκρη. Αυτό εδώ πάει στα σκουπίδια. Νταντάν! Σκουπίζουμε καλά να φύγει όλο το χώμα. Τέλεια. Γυρνάμε πίσω και πάμε να ξεπλύνουμε καλά το κολοκάσι μας. Εδώ. Αφαιρούμε όλο το χώμα και μόλις πλύνετε το κολοκάσι θα συνειδητοποιήσετε κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Γιατί είμαι σίγουρος πως δεν το έχετε κάνει. Γλιστράει. Είναι ιδιαίτερο το κολοκάσι και έχει ιδιαίτερο τρόπο ψησίματος. Το γλίστρημα δεν μας πειράζει καθόλου. Απλά θα δυσκολευτείτε λίγο να το καθαρίσετε γιατί τώρα έχει γίνει πάρα πολύ γλιστερό. Σταμάτα, μην γλιστράς. Είναι αυτό το γάλα που σας είπα ότι βγάζει. Τελικά αυτό οφείλεται για όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, κόβουμε το κολοκάσι σε μικρά φετάκια. Μπορείτε να το κόψετε και σε μεγάλα. Απλά όσο μεγαλύτερα, τόσο περισσότερο ο χρόνος ψησίματος και δεν θέλουμε να το ψήσουμε για πολλή ώρα. Και να σας πω ότι κάποια στιγμή είχα έναν καλεσμένο Κύπριο πριν από 2 χρόνια και μου είχε πει ότι το κολοκάσι πρέπει οπωσδήποτε να το βράζουμε. Του λέω γιατί. Γιατί λέει, άμα δεν το βράζουμε, είναι πάρα πολύ δύσπεπτο και γενικά δεν είναι καλό. Οπότε του λέω πώς το βράζουμε. Μου λέει, το βράζουμε μόνο με νεράκι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και εγώ πήρα και εξέλιξα λίγο τη συνταγή, γιατί όπως σας είπα, το κολοκάσι εγώ το αντιμετωπίζω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζω και τη σελινόριζα. Ένα πολύ χαρισματικό υλικό. Και αυτό που κάνω είναι αντί για να το βράζω μόνο με νερό, το βράζω με νερό και γάλα. Κόψω το μικρό μπρινουάζ εδώ πέρα για να μας βοηθήσει να το μαγειρέψουμε γρήγορα. Εδώ. Μικρά κομματάκια. Τέλεια. Και συνεχίζουμε με το άλλο κολοκάσι. Εδώ. Άμα το κολοκάσι είναι καλό, δεν δυσκολεύεσαι και να το κόψεις. Γιατί συνήθως αυτά που δεν είναι καλά είναι σκληρά σαν ξύλα, οπότε δυσκολεύεσαι και να το κόψεις. Ξέρω ότι είναι βαρετό αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει να το κάνετε. Και εσείς και εγώ. Και εδώ. Τέλεια. Και τα τελευταία μας, εδώ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όπως τα κόψαμε τώρα, δεν θα χρειαστούν παραπάνω από 20 λεπτάκια βράσιμο. Σε 20 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Τζαμέ. Λοιπόν, κατσαρολίτσα μέσα το κολοκάσι. Είναι περίπου 600 γραμμάρια το κολοκάσι μας. Λοιπόν, για 600 γραμμάρια κολοκάσι χρειαζόμαστε σίγουρα όχι 250 μιλιλίτρα νερό, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 1 λίτρο, οπότε θα με δείτε 4 φορές να κάνω αυτή την κίνηση. 1, 2, 3 και λίγο ακόμα, 4, θα βάλω και λίγο ακόμα,
Ένα 250 κυρίες και κύριοι. Να τα αφήσω. Κωνσταντίνε. Να τα αφήσω. Θα το κάνω 1,5. Λοιπόν, βάζω αρκετό νεράκι και άκου, φίλε Κωνσταντίνε, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, με το που ρίξουμε το κολοκάσι, βλέπετε ότι το νεράκι έχει αρχίσει από μόνο του να ασπρίζει. Είναι αυτό το γάλα που βγάζει, που σας είπα που λατρεύω. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο γάλα κιόλας από μόνοι μας. Θα βάλετε 250 μιλιλίτρ. Γιατί, ποιος μπορεί να φανταστεί το γιατί, ξέρει κανείς. Θα βάλω εδώ. Όχι, ε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί το κολοκάσι καθώς ψήνεται κυτρινίζει. Εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε λευκό. Οπότε βάζουμε λίγο γάλα μέσα για να το κρατήσουμε λευκό. Να σας πω ότι, άμα βάλετε πάρα πολύ γάλα, το γάλα θα αρπάξει στον πάτο της κατσαρόλας. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Ανάβουμε το μάτι μας. Αυτό. Yes! Περίπου μέτριο προς δυνατό. Και σε περίπτωση που είστε φοιτητές, εργένιδες ή δεν έχετε πολλά λεφτά για σκεύη, ο Άκης ο Πετρετζίκης θα σας δώσει λύση για το πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα ωραίο καπάκι χωρίς να έχετε καπάκι. Πάρτε μία λαδόκολα, εδώ. Διπλώστε την στη μέση. Ξαναδιπλώστε την στη μέση. Ξαναδιπλώστε την εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο έχετε κάνει ένα πολύ ωραίο αεροπλανάκι να πετάξετε στο φίλο σας, στο σκηνοθέτη. Πλάκα κάνω, δεν θα το πετάξω εννοείται. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο χωνάκι που θα το χρησιμοποιήσουμε για καπάκι κατσαρόλας. Παίρνουμε το καπάκι μας, το βάζουμε εδώ και φροντίζουμε το κέντρο του, η γωνία του μάλλον, να φτάνει ακριβώς στο κέντρο. Φτάνει περίπου εδώ. Οπότε έρχομαι εδώ, κόβω εδώ. Και επειδή θέλω να έχει και μία τρυπούλα στη μέση, κόβω και εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε ένα υπέροχο καπάκι με τρύπα στη μέση. Γιατί πρέπει να έχει τρύπα στη μέση, φίλε μου Κωνσταντίνε? Όχι για αυτό, Κωνσταντίνε. Θέλουμε να έχει τρύπα στη μέση, γιατί άμα δεν έχει τρύπα στη μέση θα πετάξει έξω το χαρτάκι μας. Από εδώ θα φεύγουν όλοι οι υδρατμοί. Εδώ πέρα μείνει λίγο κολοκάσι, λίγο καλακοσούι. Το βγάζουμε στην άκρη και αφήνουμε να βράσει. Από τη στιγμή που δούμε ότι το νεράκι μας αρχίζει να βράζει, μετράμε περίπου 20 λεπτά και σας είπα, αλλά ελέγξτε μέχρι που να μαλακώσει. Τώρα, η συνταγή μας βέβαια δεν είναι αυτή η σημερινή και συνέχεια. Πρέπει να φτιάξουμε τα veggie, vegan και ουσιαστικά πάρα πολύ healthy burger μας. Κύριε σκηνοθέτα, με θέλετε από εδώ ή από εδώ? Θα κάτσω εδώ. Γιατί αυτή η μεριά μένει πάντα απορροπημένη, οπότε θα κάτσω εδώ. Λοιπόν, έχω πάρει τα κόκκινα, τα φασόλια, τα έτοιμα, τα βρασμένα που τα ξέρετε όλοι που είναι μέσα σε κονσέρβα. Τα ρίχνω σε ένα μπολ. Και αυτά τα φασόλια, εκτός ότι είναι πάρα πολύ υγιεινά και πάρα πολύ έτσι ωραία, θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν συνδετικό στοιχείο αντί για αυγά μέσα στη συνταγή. Οπότε πάρτε ένα πιρούνι, σπάστε τα, να γίνουν πουρές εδώ. Βέβαια και όλη η διαδικασία γίνεται κανονικά μες στο μίξερ. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι κάτι τέτοια θα γουστάρετε πιο πολύ, γιατί στο ίδιο μπολ θα τελειώσουμε τη συνταγή μας και δεν χρειαζόμαστε πολλά σκεύη. Λοιπόν, γιώστε τα. Μην ξεχνάτε ότι τα φασόλια είναι άριστη πηγή από φυτικές ίνες και βέβαια από πρωτεΐνη. Το πιρούνι τα αφήνω μέσα. Πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε κοινόα. Χρειαζόμαστε καλαμπόκι. Χρειαζόμαστε τσίμινο. Χρειαζόμαστε λίγο πουρέ κολοκύθας. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε πώς να φτιάξετε τον πουρέ κολοκύθας, μπορείτε να μπείτε στο site μου, γιατί έχω βίντεο για να σας δείξει πώς φτιάχνετε τον πουρέ κολοκύθας. Αλλά άμα πάτε και σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, θα το βρείτε έτοιμο σε κονσέρβα, οπότε δεν το παίζω μάγκας. Θα ρίξω λίγο μποκοβό, ξύσμα από ένα λεμόνι, και επειδή έχουμε τόσα πολλά λαχανικά, θυμηθείτε ότι όλα με αυτά τα λαχανικά θέλουν λίγο οξύτητα για να δώσουν γεύση. Οπότε, βάλτε το χυμό από μισό λεμόνι. Εδώ. Και άμα σας αρέσει πολύ το λεμόνι, μπορείτε να βάλετε και λίγο παραπάνω. Θα ρίξουμε μέσα τη βρώμη. Baking powder, για να φουσκώσουν λίγο τα μπιφτέκια μας. Δεν βάζουμε αυγό, οπότε θέλουμε με κάτι να φουσκώσουν. Και, ως τώρα δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο, έτσι. 2 σκελίδες σκόρδο. Εδώ, ψιλόκομμα. Και σε περίπτωση που θέλετε η συνταγή σας να είναι σούπερ εύκολη, ρίξτε το σκόρδομο μέσα μαζί με το κρεμμύδι. Σε περίπτωση που θέλετε να είναι λίγο πιο προχώ, όπα,
Αυτό που θα κάνετε είναι να ψήσετε λίγο το κρεμμυδάκι σε ένα τηγανάκι. Το έχω βάλει εδώ για να το ψήσω. Αλλά θα μου πείτε, ρε φίλε, μας είπες ότι σε ένα μπολ θα γίνει όλη η συνταγή και εσύ χρησιμοποιείς και τηγάνι. Οπότε θα έχετε δίκιο. Και εγώ, επειδή δεν λέω ποτέ ψέματα, πρέπει να βγω αληθινός, πρέπει να χρησιμοποιήσω το κρεμμύδι ομό. Που δεν θα το κάνω φυσιολογικά, αλλά θα το κάνω για εσάς, για να γίνει εύκολη συνταγή. Μισό κρεμμυδάκι. Εδώ. Κόψε το. Μπρινουάζ εδώ. Μικρά-μικρά κομματάκια. Όσο πιο μικρά γίνεται. Και σε περίπτωση που είστε από αυτούς τους κλέφτες που θέλουν να βάλουν το κρεμμύδι στο μούλτι και να το χτυπήσουν εκεί πέρα και να το βάλουν γρήγορα για να μην ψιλοκόβουνε, σας λέω ότι το απαγορεύω. Άμα είναι να το χτυπήσετε στο μίξερ, μην το βάλετε καλύτερα καθόλου, γιατί στο μίξερ θα βγάλει πάρα πολλά ζουμία και θα μας χαλάσει τη συνταγή. Μέσα και το κρεμμύδι. Και τι δεν έχω βάλει? Μπράβο. Αλάτι και πιπέρι. Πολύ βασικά συστατικά για να φτιάξουμε μπέργκερ. Μπορεί να κάνουμε το πιο νόστιμο φαγητό και άμα δεν βάλουμε seasoning, αλλά το πίπερο, είναι ουσιαστικά το φαγητό μας άνοστο. Γιατί αυτό που θέλω να κάνετε στα λαχανικά σας είναι να συμπεριφερθείτε όπως θα συμπεριφερόσασταν φυσιολογικά και σε ένα κρέας. Δηλαδή, παίρνουμε μία μπριζόλα και θα βάλουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Σωστά. Σωστά. Στα λαχανικά, γιατί να μην βάλουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και απλά να τα βράσουμε και να τα φάμε σκέτα? Χαίρομαι πολύ. Το μπρόκολο, άμα δεν βάλεις αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο, είναι άνοστο. Άμα βάλεις όμως όλα αυτά τα υλικά, γίνεται πάρα πολύ γευστικό. Σωστά, κύριε οπερατέρ. Πώς? Είναι καινούριος ο οπερατέρ μας. Πώς είπαμε το όνομά σας? Πάμπος. Από πού βγαίνει? Από το Χαράλαμπος. Λοιπόν, ο Πάμπος λέει ότι λέω πάρα πολύ σωστά. Ναι, ρε Πάμπο, δεν κοροϊδεύω κανέναν. Εδώ πέρα είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε κόριανδρο. Το κόβουμε με μίσος, αφαιρούμε τα κοτσάνια και ρίχνουμε μέσα όλο τον κόριανδρο. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα του ανακατέματος. Παίρνουμε το πυρουνάκι στην αρχή, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μας. Έχουμε βάλει κοινό, έχουμε βάλει βρώμη, έχουμε βάλει τα φασόλια, έχουμε βάλει ένα σκασμό υλικά που μόνο το όνομά τους πραγματικά θυμίζει κάτι healthy, κάτι υγιεινό, κάτι που μας κάνει καλό. Φανταστείτε πόσο super healthy είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων. Λοιπόν, θα φορέσω γαντάκια. Τα-τα-αν! Βέβαια, εντάξει, σήμερα μιλάμε για τη μαντιόκα, αλλά στην Κύπρο δεν μπορούμε να βρούμε μαντιόκα, οπότε δεν θα κάνω ποτέ συνταγή για εσάς που να μην μπορείτε να την κάνετε. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε καλοκάσιο που είναι κάτι παρεμφερές, κάτι παρόμοιο. Ανακατέψτε λίγο εδώ πέρα καλά και κοιτάξτε εδώ. Τα φασόλια μαζί με το μπουρέ που βάλαμε γλυκοπατάτας ουσιαστικά δέσανε το μείγμα. Κοιτάξτε εδώ. Τα μπιφτέκια μας είναι πεντανόστιμα. Σε αυτό το σημείο δοκιμάστε λίγο. Για να δείτε, άμα θέλετε παραπάνω αλάτι, πιπέρι, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Όντως είναι συγκλονιστικό. Το μόνο που θέλω να βάλω είναι λίγο ελαιόλαδο που ξέχασα. Αλλά δεν πειράζει, έχω λερωμένα τα χέρια μου. Θα έρθει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος να μου βάλει λίγο. Έλα λίγο, Κωνσταντίν. Ευχαριστώ. Αυτό κανονικά δεν γίνεται στην εκπομπή μας, αλλά που γίνω δεν πειράζει. Α, ένα από εκεί. Έκοψε την κάμερα τώρα, δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, ρίξε λίγο ελαιόλαδο, δεν θέλω πολύ. Έτσι 50 ml. Thank you, brother. Ρίξε, ρίξε. Γιατί θέλει λίγο λαδάκι, δεν έχουμε καθόλου λιπαρά μέσα. Ρίξε, ρίξε. Έτσι όπως κάνουν οι γιαγιάδες. Όπα, έφυγες. Για πες, θες να μας πει κάτι πριν φύγεις? Εγώ ευχαριστώ. Η Παναγιά μαζί σου και ο Θεός να σε προσέχει. Τυχερή γυναίκα που θα σε πάρει. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να φτιάξουμε 6 μπιφτεκάκια. Οπότε παίρνουμε 6 ωραίες χουφτίτσες. Και δεν θέλουμε να τα τηγανίσουμε. Γίνονται πάρα πολύ ωραία στο τηγανάκι. Άμα είναι αντικολλητικό, σας υπόσχομαι, την έχω δοκιμάσει συνταγή, γίνονται καταπληκτικά. Αλλά ξέρω πολύ ότι όταν βάζουν τηγάνι στη φωτιά, όλοι πιστεύετε ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι υγιεινό, δεν έχει έλθει. Οπότε και εγώ δεν θα έκανα κάτι που θα θεωρούσετε ότι δεν έχει έλθει. Γι' αυτό το λόγο θα πάρω τα μπιφτεκάκια μου, νομίζω ότι τα έκανα λίγο μεγάλα. Να τα πλάσω με το χέρι, εδώ. Τα έκανα λίγο μεγάλα, οπότε θα κόψω λίγο από εδώ. Τέλεια. Και θα κάνω 6 μπιφτεκάκια. Θα το φτιάξω λίγο. Εδώ. Και άλλα 2. Όπα, όπα. 5. Και το τελευταίο μας. Α, το τελευταίο βγήκε λίγο τσουρούτικο. Πάρω λίγο από εδώ. Εδώ. Νταν, εύκολο. Ο φούρνος μου και ίσως 180 βαθμούς. Θα βάλω μέσα τα μπιφτεκάκια μου
και θα ψήσω συνολικά για 40 λεπτά. Αλλά στα 20 λεπτά θα γυρίσω τη μία πλευρά με την άλλη για να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές. Γιατί συνήθως όταν ψήνουμε μπιφτέκια στο φούρνο παίρνουν χρώμα από κάτω, αλλά από πάνω δεν παίρνουν ωραίο χρώμα. Οπότε στα 20 λεπτά γυρίστε τα. Σε 40 λεπτά θα είναι έτοιμα. Και αυτό που θα φάτε θα είναι τραγανό, λες και θα τηγανίσαμε μέσα deep fried σε φριτέζα, κάτι που δεν θα έχουμε κάνει. Θα είναι νόστιμα, πιο νόστιμα από οτιδήποτε μπιφτέκια έχετε φάει στη ζωή σας. Και μόλις θα τα βγάλουμε, θα φτιάξουμε και το μπουρέ από κολοκάσι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τη μαντιόκα. Και πραγματικά δεν θα σας πω άλλα. Σε 40 λεπτά. Λοιπόν, τα μπιφτεκάκια μου είναι έτοιμα. Και σας υποσχέθηκα κάτι μοναδικό. Κοιτάξτε εδώ, κρούστα. Είναι σαν τα ψήσαμε κανονικά μέσα σε φερτέζα. Και είναι τόσο healthy, τόσο νόστιμα που δεν το πιστεύετε. Το κολοκάσι μου έχει βράσει εδώ και πολλή ώρα, αλλά το έχω αφήσει μέσα στο ζουμάκι γιατί θέλω να είναι ζεστό. Για να σας δείξω τη διαδικασία που θα φτιάξουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ζεστό το κολοκάσι για να γίνει σωστά ο πουρές μας. Το σουρώνουμε κατευθείαν. Και κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει κρατήσει. Το χρώμα αυτό το έχει κρατήσει επειδή βάλαμε γαλατάκι. Πολύ προσεκτικά να μην βράσει δυνατά το μείγμα σας καθώς το βράζετε. Γιατί άμα βράσει πάρα πολύ δυνατά, τι γίνεται? Φεύγει όλο το ζουμί έξω από την κατσαρόλα. Λοιπόν, έχω ένα πολυκοπτικό εδώ πέρα. Θα ρίξω μέσα κατευθείαν, φουσουρώσω πολύ καλά όλο το κολοκάσι. Έτσι όπως είναι καυτό. Και πρέπει να θυμάστε κι εσείς ότι όσο είναι καυτό, θα το χτυπήσετε. Γιατί αλλιώς δεν θα πολυτοποιηθεί σωστά. Λοιπόν. Τέλεια. Αυτό πάει πίσω, και αυτό πάει πίσω. Okay, okay. Δεν πειράζει. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το πουρέ κολοκασίου. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα. Για τα 600 γραμμάρια που σας έδωσα, θέλει περίπου 150 γραμμάρια βούτυρο. Πολύ καλά ακούσατε. Δεν θα το λυπηθείτε. Θα βάλετε βουτυράκι. Και τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, είσαι τρελός. Εμείς δεν βάζουμε τόσο βούτυρο. Μη βάζετε. Μετά δεν θα φάτε ωραίο πουρέ κολοκάσι. Ακούστε τον Άκη, ξέρει τι σας λέει. Θα ρίξετε μία γεμάτη κουταλιά της σούπας μέλι ή δύο μικρές. Ένα από τα δύο. Εδώ. Και αλάτι πιπέρι. Ειλικρινά σας λέω, αυτός ο πουρές που θα φάτε δεν θα υπάρχει. Ξέρω ότι όλοι έχετε φάει κολοκάσι και όλοι ξέρετε τι γεύση έχει. Όταν δοκιμάσετε αυτό εδώ πέρα το μοναδικό πουρέ, θα πείτε κοίτα να δεις τον άτιμο τον Άκη, καλά τα είπε. Στο πολυκοπτικό όσο ακόμα είναι ζεστό και χτυπάμε μέχρι να γίνει ωραίος, ωραίος πουρές. Και ήρθε η ώρα της κρίσης. Παναγία μου. Ειλικρινά σας λέω, αν υπάρχει σύλλογος κολοκασίου, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί τους για να προωθήσω το κολοκάσι σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτός εδώ ο πουρές είναι ο πιο γευστικός πουρές που υπάρχει, Παναγία μου, σε οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο γκουρμέ σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Μας επιτρέπετε, Ράκη, που να το κάνουμε αυτό. Είναι σεξ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι οργασμός. Την ώρα που το τρως είναι κάτι μοναδικό, κάτι καινούριο στην παλέτα της γλώσσας σου που δεν ξέρεις τι υλικό είναι. Και είναι το κολοκάσι. Δεν θα κάνετε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Το μέλι, αλάτι, πιπέρι και το βούτυρο όσο σας είπα. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο σαλατούλα από κάτω, κάνουμε κάτι healthy. Οπότε θέλουμε λίγο healthy να είναι το πιάτο μας. Λίγο λαδάκι. Εδώ. Όταν λέμε λαδάκι, εννοούμε πάντα ελαιόλαδο. Και για ένα φυσιολογικό άνθρωπο, νομίζω δύο μπιφτεκάκια είναι εντάξει. Δεν θα βάλω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Απλά θα σας υποσχεθώ ότι όταν κάνετε τη συνταγή αυτή ακριβώς όπως σας είπα, θα αγαπήσετε όλα τα λαχανικά και το κολοκάσι ακόμα περισσότερο. Με όλους τους φίλους που έχω τους Κυπραίους, όλοι τους ρωτάω για το κολοκάσι, όλοι το ξέρουν και όλοι μου λένε ότι δεν το τρώνε. Ήρθε η ώρα που θα το φάνε. Αυτός ο πουρές επισήμως ονομάζεται πουρές κολοκάσι Παύλα Άκης. Μπορείτε να το βάλετε όλοι στα εστιατόρια σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να γράψετε ότι είναι του Άκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσετε. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε αυτή τη συνταγή. Θα πάτε σοκ. Λάκια.